χρόνης βάρσος, φιλόλογος, ιστορικός ερευνητής. Μπαίνουμε στην δεύτερη ιστορική ενότητα που έχει να κάνει με την προετοιμασία της Επανάστασης του 1821. Κύριε Βάρσο, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλημέρα σας κύριε Δαμαβολίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στην πρώτη εκπομπή κάναμε μια περιγραφή για το ανάγλυφο, το γεωπολιτικό, το διεθνές, και σήμερα θα αναλύσουμε λίγο την εσωτερική κατάσταση και θέλω τώρα να μας δώσετε την οπτική εκείνης της εποχής ως προς το πώς ήταν οι οικονομικές συνθήκες, το δημογραφικό, η κατανομή εξουσίας και ούτω καθεξής στην ελληνική επικράτεια και βέβαια η προετοιμασία που γινόταν από τη Φιλική Εταιρεία και πιο μπροστά από το Ρήγα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της έναρξης. Πολύ ωραία. Αυτό είναι και ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, διότι πέραν του ότι κάποιος πρέπει να δει και να σκιαγραφίσει το γεωπολιτικό τοπίο, δηλαδή το τι συμβαίνει στην Ευρώπη, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή καθ' αυτή, ακόμα και στη μακρινή Λατινική Αμερική, πρέπει να δει οπωσδήποτε και ποια είναι η κατάσταση του ελληνισμού, ο οποίος είναι και ο φορέας της Επανάστασης σε κάθε περίπτωση. Καταρχάς, ο ελληνισμός βρίσκεται σε ανωδική πορεία, ιδίως μετά το 1715. Το βάζουμε αυτό διότι είναι η περίοδος της δεύτερης τουρκοκρατίας στην Πελοπόννησο. Είμαστε στο 1718 με τη συνθήκη Πασάροβιτς και τη σταδιακή υποχώρηση Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και η αρχή του 18ου αιώνα είναι και η έναρξη του νεοελληνικού διαφωτισμού, δηλαδή του πνευματικού κινήματος, το οποίο προετοιμάζει ιδεολογικά την Επανάσταση. Η Επανάσταση είναι μια διαδικασία διαρκής στον ελλαδικό χώρο και εν γέννη στον βαλκανικό χώρο. Διότι οι Έλληνες επαναστατούν συνεχώς, έχουμε ποικίλα κινήματα. Ήδη από τα πρώτα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, τα πρώτα κινήματα ξεκινάνε ήδη από τα τέλη του 15ου αιώνα, στη Μάνη, στη Χιμάρα. Είναι όμως κινήματα τα οποία είναι τοπικά, είναι σε μεγάλο βαθμό ανοργάνωτα, είναι κινήματα τα οποία δεν έχουν επιτυχία φυσικά. Το κίνημα του Διονύσιου, του φιλόσοφου ή σκυλόσοφου, όπως το λέγανε οι εχθροί του στην Ήπειρο και στα Γιάννενα, το οποίο αποτυγχάνει το 1611 και το 1616. Είναι τα κινήματα τα οποία διαμορφώνονται στα πλαίσια διαφόρων πολέμων που κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία με τους γειτονές της, τους Βενετούς, τους Ρώσους, παλαιότερα με τους Ισπανούς. Κινήματα τα οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν τη διεθνή συγκυρία, την υποχώρηση της στρατιωτικής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ώστε να απελευθερωθεί ο ελλαδικός χώρος και ο ελληνισμός να βαδίσει τον δρόμο της ελευθερίας. Όλα αυτά δηλαδή προϋποθέτουν την παρέμβαση μιας ξένης δύναμης. Η διαφορά που υπάρχει με την Επανάσταση του 21 είναι ότι η Φιλική Εταιρεία, όπως φαίνεται μετά την ίδρυσή της στις 14 Σεπτεμβρίου του 1814 στην Οδυσσό της Ρωσίας, βάζει για πρώτη φορά ανοιχτά το ζήτημα της Επανάστασης χωρίς ξένη βοήθεια. Ποιος είναι ο ελληνισμός εκείνη την περίοδο? Ο ελληνισμός εκείνη την περίοδο, από τα μισά του 18ου αιώνα και προς τα τέλη του 18ου αιώνα, έχει σημάδια μεγάλης ανάκαμψης σε επίπεδο οικονομίας, εμπορίου, πνευματικής άνθησης, ισχυρής δημογραφίας, στην οποία θα αναφερθώ εντός ολίγου, μεγάλης ανάπτυξης ελληνικής ναυτιλίας, η οποία θα παίξει φυσικά και τον κεντρικό ρόλο στην Επανάσταση με τη δημιουργία του ελληνικού στόλου. Να πούμε για την ναυτιλία ότι τα μεγάλα ναυτικά μας νησιά, η Ύδρα, οι Σπέτσες, τα Ψαρά, αλλά και η Κάσος, είναι νησιά τα οποία συγκεντρώνουν μεγάλους στόλους εμπορικούς, ειδικά μετά τη συνθήκη του Κιτσού Καϊναρτζή το 1774, που έληξε τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο 1768-1774 επί Μεγάλης Εκατερίνης. Ο ελληνικός στόλος, τα ελληνικά ιδιόκτητα, δηλαδή εμπορικά πλοία, μπορούν να υψώνουν και ρωσική σημαία ως χριστιανικά πλοία και να διεξάγουν ελεύθερα το εμπόριο. Ουσιαστικά ελέγχουν όλη την μεταφορά σιταριού από την περιοχή της σημερινής Ουκρανίας, την τότε Νότια Ρωσία δηλαδή, από την περιοχή της Κρυμαίας και της Οδυσσού προς την μέσο του Αιγαίου, προς τη Δυτική Ευρώπη. Γι' αυτό και η ελληνική ναυτιλία θα παίξει σημαντικό ρόλο και στη διάσπαση του υπηρετικού αποκλεισμού, δηλαδή την προσπάθεια του αγγλικού ναυτικού να εγκλωβίσει την υπογαλλική κατοχή Ευρώπη, την υποναπολεόντιο κατοχή Ευρώπη και να δημιουργήσει διατροφικό πρόβλημα συνολικά στα ευρωπαϊκά εδάφη. Η προσπάθεια από τα ελληνικά πλοία να διασπάσουν τον αγγλικό στόλο, ιδιαίτερα στα λιμάνια της Μεσογείου, την Νάπολη, τη Γένοβα, τη Μασαλία, τη Βαρκελόνη,
Είναι επική. Γνωρίζουμε και τη σύλληψη του Νιαούλη από τον Άβαρχο Νέλσονα και το διάλογο που διεμήφθη. Που σημαίνει ότι ο ελληνικός στόλος, οι Έλληνες ναύτες δηλαδή πιο συγκεκριμένα και τα ελληνικά πλοία, ενώ ταξιδεύουν με διάφορες σημαίες και ρωσική και οθωμανική σημαία κλπ. Και Ιωνίων νήσων, είναι μια κατάσταση όπου διαμορφώνεται η εμπειρία και η ναυτοσύνη. Αυτό βέβαια ενισχύεται και από την συνεχή πάλι με τους πειρατές της Βόρειας Αφρικής. Δηλαδή τα μπεϊλίκια που υπάρχουν στην Αλγερία, την Τίνιδα και την Τρίπολη, οι οποίοι είναι εξίσου πολύ καλοί ναυτικοί. Και με αφορμή αυτό είχαν και άδεια, νομίζω, για να οπλιστούν όλα αυτά τα εμπορικά πλοία. Βεβαίως, βεβαίως. Το συμπληρώσατε μόνο σας. Είναι η άδεια που έχει δοθεί για να χρησιμοποιούνται πυροβόλα όπλα. Και έτσι αποκτάτε και μια πολύ μεγάλη εμπειρία στη χρήση κανονιών, όχι μεγάλη αριθμή βέβαια, αλλά οι Έλληνες σιγά σιγά αποκτούν αυτό το οποίο θα είναι το κατεξοχήν ποιοτικό τους πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, και γι' αυτό ο ελληνικός στόλος δεν θα ιτηθεί ποτέ από τον τουρκικό κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και θα πετύχει όλες αυτές τις εμβληματικές νίκες και φυσικά με χρήση και πυρπολικών. Επειδή η ελληνική ναυτοσύνη είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όλο αυτό που περιγράφεται συνδέεται με την οικονομία σε τι βαθμό? Σαφέστατα, διότι η ναυτιλία και το εμπόριο δημιουργούν και προϋποθέσεις πλούτου. Τα νησιά είναι πάρα πολύ πλούσια, ιδίως μέχρι την λήξη των Ναπολεόντων πολέμων το 1815 και την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό. Το 1815 όμως, το 1821 υπάρχει μεγάλη ανεργία. Έχει πέσει το εμπόριο, έχει επανέλθει ο αγγλογαλλικός εμπορικός στόλος στην Ανατολική Μεσόγειο, που μέχρι τότε είχε χάσει τον έλεγχο και αυτός είχε περάσει στα χέρια του ελληνικού εμπορικού ναυτικού. Και κατά συνέπεια ο ελληνικός στόλος βρίσκεται σε μια κατάσταση, ο οποίος να πούμε ότι εκείνη την εποχή έχει περίπου 1000 εμπορικά πλοία διαφόρων εκτοπισμάτων. Στην Επανάσταση ασφαλώς δεν παίρνουν μέρος όλα αυτά, θα το πούμε ίσως και σε ξεχωριστό κεφάλαιο που θα αφιερωθεί στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, στο ελληνικό επαναστατικό να πούμε καλύτερα ναυτικό. Περίπου 180 έως 200 από αυτά, που είναι άνω των 200 τόνων, πήραν μέρος ένοπλα στην Επανάσταση, είτε ως πολεμικά πλοία, μπρίκια, είτε ως πυρπολικά. Ο ελληνικός στόλος δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος και κατά συνέπεια αυτό δημιουργεί και καταστάσεις πλούτου. Από αυτά χρηματοδοτήθηκε η Επανάσταση, από αυτά τα χρήματα, διότι δεν μπορούσε να κινητοποιηθεί ένας αριθμός μοιρών και πλοίων και να διατηρηθεί και να συγκροτηθεί ένα σχέδιο ναυτικό, αλλά και να διεξαχθεί ένα τόσο μεγάλο επίτευγμα, δηλαδή η σύγκρουση με τον Οθωμανικό στόλο, με τον Αιγυπτιακό στόλο και με τους στόλους της Τρίπολης, της Αλγερίας και της Τίνιδας για 9 χρόνια. Υπάρχει, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Υπάρχει μια θεματική ενότητα που θα κάνουμε στο επόμενο διάστημα που θα έχει τίτλο, και το λέω για να προειδεάσω λίγο τους ακροατές μας, για το τι ήθελαν οι ξένες δυνάμεις από τη δημιουργία της Ελλάδας και πόσο αυτό εμβόλιζε συμφέροντα από τη μια ή από την άλλη πλευρά. Αυτό όμως τώρα, μπαίνω στον πειρασμό που περιγράφεται, ήταν σίγουρα ένα αρνητικό στοιχείο, μια αρνητική εξέλιξη για τις ναυτικές δυνάμεις της εποχής για το θέμα της οικονομίας και του εμπορίου. Βεβαίως, διότι οι Έλληνες είναι ανταγωνιστικοί, ιδίως στη μεγαλύτερη δύναμη της εποχής, στην Αγγλία. Η Αγγλία βλέπει, και πολύ σωστά, γιατί είναι μια παγκόσμια δύναμη και αποικιοκρατική δύναμη, ότι ένα μελλοντικό ελληνικό κράτος με μια τόσο ισχυρή ναυτιλία και μια τόσο ισχυρή δημογραφία, στην οποία θα περάσω τώρα, είναι ανταγωνιστικό για τα αγγλικά συμφέροντα. Και γι' αυτό μετά το 1809 η Βρετανία είναι σταθερά σύμμαχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εγγυάται την ακεραιότητά της. Αυτό θα φτάσει μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο, μέχρι το 1914, όταν πλέον η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως ξέρουμε, θα ταχθεί με τις κεντρικές δυνάμεις, τη Γερμανία και την Αυστρο-Ουγγαρία, και θα τεθεί ζήτημα διάλυσής της. Να πούμε και κάτι για τη δημογραφία. Δεν είναι πολύ γνωστό. Υπάρχει εικόνα ότι οι Έλληνες είναι λίγοι, οι Τούρκοι είναι πολλοί και άλλα τέτοια, τα οποία δεν στερούνται επιστημονικές βάσεις. Να πούμε ότι με βάση το υπόμνημα του Μαυροκορδάτου στις αρχές του 20, το οποίο το έχει δώσει στο Φον Γκέντ, τον σύμβουλο, τον διπλωματικό σύμβουλο του Μέτρινι, που είναι και ο πιο ισχυρός πολιτικός άντρας της Ευρώπης και ο μεγάλος αντίπολος του Καποδίστρια ασφαλώς, και δημοσιεύθηκε από τον Αυστριακό πρέσβη, τον πρώτη Νόστη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι περίπου 23 εκατομμύρια σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Από αυτά υπολογίστε ότι τα περίπου 8,5 εκατομμύρια είναι χριστιανοί και περίπου τα 11 μουσουλμάνοι. Πώς είναι οι Έλληνες όμως? Οι Έλληνες με τις λιγότερες μετρήσεις είναι από 5 έως 7 εκατομμύρια. Περίπου στον ίδιο αριθμό είναι και οι Τούρκοι, γύρω στα 7 εκατομμύρια.
Υπάρχουν οι Βαλκάνιοι λαοί που είναι πολύ λιγότεροι, όλοι μαζί. Σέρβοι, Βούλγαροι, Βλάχοι, Αλβανοί, οι οποίοι κινούνται γύρω στα 3 εκατομμύρια. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και 2 εκατομμύρια. Το σύνολο των Βαλκανιών, των Βαλκανικών λαών είναι 3 εκατομμύρια εκείνη την εποχή. Το σύνολο των Βαλκανικών λαών, ναι. Περιλαμβάνοντας Αλβανούς, Σέρβους, Βλάχους, Μολδαβούς. Υπάρχουν περίπου 600.000 Εβραίοι. Όλοι οι Άραβες είναι περίπου 4 εκατομμύρια μόνον. Σκεφτείτε τα σημερινά δημογραφικά δεδομένα. Μόνο η Αίγυπτος είναι 112 εκατομμύρια σήμερα. Που σημαίνει ότι οι Έλληνες είναι ένας πολύ σοβαρός δημογραφικός παράγοντας. Τι μας λένε αυτοί οι αριθμοί, αυτά τα 23 εκατομμύρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Μας λένε κάτι αν τα συγκρίνουμε με αντίστοιχα ευρωπαϊκά κράτη, όπως είναι η Γαλλία που είναι περίπου 30, όλα τα γερμανικά κράτη μαζί που είναι 26, η Βρετανία που είναι περίπου 20, ή η Ρωσία που είναι πιο μεγάλη, βέβαια πληθυσμιακά είναι σχεδόν 50 εκατομμύρια εκείνη την εποχή. Οι Έλληνες είναι πάρα πολλοί δηλαδή δημογραφικά και δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Το ότι το μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων ζει διασπαρμένο είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Υπολογίστε ότι η Κωνσταντινούπολη της εποχής, μια πόλη 600.000, έχει σχεδόν 200.000 Έλληνες. Αντιστοίχως, οι περιοχές εδώ που είναι το κέντρο της Ελληνικής Επανάστασης, Πελοπόννησο, Στερεά, ας πούμε, είναι περίπου 700.000. Τα νησιά του Αιγαίου είναι κάπου 370.000. Πιο μεγάλο γνωστόν είναι η Χίος, με σχεδόν 120.000. Η Κρήτη, ασφαλώς, που περιλαμβάνει και τον μουσουλμανικό πληθυσμό, που φτάνει σχεδόν τις 300.000. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, η δημογραφική ισχύ του ελληνισμού είναι και αυτή η οποία προσθέτει αυτοπεποίθηση και πίστη, βέβαια, ότι το εγχείρημα της Επανάστασης θα υλοποιηθεί και θα αποκτηθεί η ελεύθερη εθνική αιστεία. Μαζί με αυτά υπάρχει και η πολεμική εμπειρία. Από το 1770 που έχουμε τα ορλοφικά, δηλαδή την πιο εκτεταμένη και την πιο διασπαρμένη επανάσταση σε όλα τα μήκη και πλάτη του ελληνισμού, από τη Βόρεια Ήπειρο μέχρι την Κρήτη και το Αιγαίο, όπου αποτυγχάνει ασφαλώς και πνίγεται στο αίμα, αλλά αυτό προσθέτει μια μεγάλη πολεμική εμπειρία αλλά και γνώση και σοφία στους Έλληνες ότι δεν θα τα καταφέρουν με την βοήθεια των ξένων αλλά μόνοι τους, δίνει τη δυνατότητα στους Έλληνες να περάσουν σε ένα διάστημα 50 ετών συνεχούς επανάστασης, διαρκούς επανάστασης. Έχουμε τα κινήματα των Μανιατών του 1780, που είναι και οι Κολοκοτρονέοι, και εξοντώνεται βέβαια η οικογένεια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Είναι οι αγώνες των Σουλιωτών εναντίον του Αλιπασά, ιδίως από το 1800 έως το 1803. Είναι το κίνημα του Λάμπρου Κατσόνη στα πλαίσια του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1787 έως το 1792. Είναι οι συνεχείς αγώνες των κλεφτών του Ολύμπου, της περιοχής των Αγράφων, ο Κατσαντώνης, ο Βλαχάβας, ο Νικοτσάρας, ο Ζαχαριάς, όλοι αυτοί προσθέτουν πολεμική εμπειρία. Στο διπλωματικό πεδίο ασφαλώς υπάρχει ο Καποδίστριας, ο οποίος μετά το 1815 ανεβαίνει συνεχώς στην ιεραρχία της ρωσικής διπλωματίας και θα γίνει ένας από τους τρεις υπουργούς εξωτερικών του Τσάρου και ίσως ο κυρίαρχος διπλωματικός παράγοντας στη Ρωσία και στην Ευρώπη, με μεγάλο αντίπαλο το Μέτερνιχ. Είναι οι Φαναριώτες, οι οποίοι έχουν πολύ ισχυρή θέση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είναι ο μεγάλος δραγουμάνος της Πύλης, που είναι χριστιανός, ο Μηναίας του Στόλου. Είναι οι ηγεμόνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας, δηλαδή πολύ κομβικές θέσεις μέσα στην Οθωμανική διοίκηση. Είναι οι Έλληνες ναύτες, οι μελάχιδες, όπως λέγονται, που κινούν ουσιαστικά, στην πραγματικότητα κινούν τον Οθωμανικό Στόλο. Και είναι σοβαρός παράγων, γιατί όταν αυτοί θα σφαγούν ή θα φύγουν και θα περάσουν στο πλευρό των επαναστατών, βέβαια, οι Δραίοι κυρίως, ο Οθωμανικός Στόλος θα χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ισχύως του. Είναι η κλεφταρματολή στην δική μας εδώ περιοχή της κεντρικής Ρούμελης των Αγράφων της ορεινής Θεσσαλίας, οι οποίοι με την πολεμική τους εμπειρία θα συμβάλλουν φυσικά στις πρώτες μάχες, αλλά είναι και πνευματική διεργασία και η ιδεολογική προετοιμασία. Είναι ο Ρήγας Φεραίος, ο οποίος ναι μεν θα εκτελεστεί το 1798, αλλά θα έχει ρίξει το σπόρο του και θα έχει βάλει ανοιχτά το ζήτημα, αν και προσδοκούσε βέβαια ο Ρήγας σε μια επαφή με τον Ναπολέοντα. Είναι η εποχή που ο Ναπολέον θα πάει στην Αίγυπτο, θεωρώντας ότι η επαναστατική Γαλλία θα στραφεί εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και ασφαλώς είναι το Ιόνιο κράτος, δηλαδή το κράτος των Επτανήσων, υπορωσική προστασία για ένα διάστημα στα πλαίσια της Γαλλικής Επανάστασης και κατόπιν υπό αγγλική αρμοστία,
το οποίο όμως θα είναι και επί της ουσίας το πρώτο ελληνικό κράτος, ας το πούμε έτσι, το οποίο θα γίνει και ο πυρήνας που θα συγκεντρώσει οπλαρχηγούς, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκεί να δράσει κάπως πιο ελεύθερα παρόλη την αντίδραση των Άγγλων, η φιλική εταιρεία, να γίνουν οι αντίστοιχες μηνύσεις κλπ. Και κλείνω το πνευματικό κομμάτι και την προετοιμασία του πολιτισμού με τις γνωστές οργανώσεις, ας τις πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, αλλά και πνευματικές αφετηρίες, όπως είναι το Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο, που έγινε στο Παρίσι το 1809-14 μέχρι να πέσει ο Ναπολέοντας, το περιοδικό Λόγιο Σερμής στη Βιέννη, που βγαίνει το 1811, και η Φιλόμωσος Εταιρεία, που ιδρύεται τον ίδιο τον Καποδίστρια και τον Άρθιμο Λαζί, βέβαια, στην Βιέννη το 1814-21, θα κλείσει με την επανάσταση από τον Μέτερνιχ, αλλά και η Φιλόμωσος Εταιρεία των Αθηνών, πιο φιλοαγγλικού προσανατολισμού, την περίοδο από το 13 μέχρι τα χρόνια της Επανάστασης. Κορύφωση όλων, φυσικά, η Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία είναι αυτή που ανοιχτά θα βάλει πλέον τα ζητήματα της Επανάστασης. Και γι' αυτό, αν έχουμε χρόνο, να πούμε για τα τρία βασικά της σχέδια. Τι έχει στο μυαλό της, ασχέτως αν αυτά υλοποιήθηκαν και ασχέτως αν αυτά μπόρεσαν να βρουν μια πρακτική εφαρμογή. Γιατί ξέρετε, όταν αρχίζει η μάχη, τα σχέδια πολλές φορές πάνε περίπατο. Πριν να φτάσουμε στους στόχους της Φιλικής Εταιρείας, ήθελα να μας πείτε λίγο, επειδή θίξαμε το θέμα της οικονομίας και πώς αυτό επηρεάζεται μέσα από το εμπόριο, επειδή όμως το εμπόριο είναι συνδεδεμένο και με τις τραπεζιτικές δραστηριότητες, θέλω να μας πείτε εκείνη την εποχή, αυτή την εποχή που περιγράφεται, πριν το 1821, το 1750 και μετά, πώς λειτουργεί η οικονομία, το εμπόριο και κυρίως ο τραπεζιτικός τομέας, που από ό,τι έτσι υπολογίζουμε είναι σε ελληνικά χέρια και σε κύριες θέσεις είναι Έλληνες εκείνη την εποχή. Ναι, σωστά. Η πιο ισχυρή Έλληνες είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή είναι στην Αυστριακή Αυτοκρατορία και στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Υπάρχουν φυσικά Έλληνες στην Ιταλία, υπάρχουν ελληνικές παροικίες στην Γαλλία, την Ολλανδία και την Αγγλία. Οι πιο ισχυροί όμως, αν το πούμε έτσι, Έλληνες του εξωτερικού είναι αυτοί που είναι στη Ρωσία. Αυτοί ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο και έχουν και χρήμα. Ο πιο πλούσιος Έλληνας είναι ο Βαρβάκης, ο οποίος χρηματοδότησε την Ελληνική Επανάσταση και ήρθε και το 1824-25 μετά την καταστροφή των ψαρών, πουλώντας την περιουσία του, ουσιαστικά δημιουργώντας προϋποθέσεις αυτή να δοθεί στο υποίδρυση ελληνικό κράτος και συνέβαλε τα μέγιστα και πέθανε βέβαια στη Ζάκυνθο. Αυτός ο ελληνισμός του εξωτερικού κυρίως διαχειρίζεται χρήμα και το χρήμα μαζί με τους νησιώτες, τους πλούσιους προύχοντες δηλαδή της Ύδρας και των Σπετσών, είναι αυτοί που θα χρηματοδοτήσουν την Επανάσταση, γιατί μια Επανάσταση απαιτεί και χρήματα σε κάθε περίπτωση. Και σε αυτή την προσπάθεια θα συμβάλλει πάρα πολύ και ο κλήρος ασφαλώς, που το μεγαλύτερο μέρος των Μητροπολιτών και των Επισκόπων είναι στην Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία, ξέρετε, είναι μια οργάνωση από τουλάχιστον τα 1.000-1.100 μέλη που γνωρίζουμε, που το 50% είναι έμποροι. Αυτό είναι σημαντικό για αυτό που ρωτήσατε. Περίπου το 13% είναι λόγοι. Υπάρχει ένα κομμάτι κληρικών που είναι το 10%, προεστή του Μοριά κυρίως, είναι το 12%, αλλά και ναυτική και στρατιωτική που είναι το άλλο 15%. Δηλαδή έχει μια διασπορά ιδιωτήτων, με κυρίαρχη όμως τους εμπόρους. Οι έμποροι είναι το 51% των μελών της Φιλικής Εταιρείας, οι οποίοι χρηματοδότησαν. Πάντως, η ανάλυση που κάνετε στη σύνθεση της Φιλικής Εταιρείας δείχνει, καταδεικνύει και ότι δεν ήταν κοινωνικού χαρακτήρα η Επανάσταση, γιατί είχε όλα τα στρώματα μέσα. Μα σαφέστατα, όταν μια Επανάσταση έχει τέτοια χαρακτηριστικά, έχει δηλαδή έναν πρίγκιπα για ηγεμόν, για αρχηγό, τον Αλέξανδρο Ψηλάτη, ο οποίος δεν έχει κανένα λόγο να μπλεχτεί στην Επανάσταση, παρά μόνο το κίνητρό του ήταν πραγματικά ανιδιοτελές και φιλοπατρία του, ο οποίος είναι ευκατάστατος, είναι αξιωματικός του Ρωσικού στρατού και παρόλα αυτά εγκαταλείπει τα πάντα και ηγείται της Επανάστασης. Όταν έχει έναν κρυφό, ας το πούμε, αρχηγό, δεν είναι φανερός, τον Καποδίστρια, ο οποίος παρά τις ενστάσεις που είχε για το χρόνο έναρξης της Επανάστασης, συνέβαλε όσο μπορούσε περισσότερο, όχι μόνο μετά ως κυβερνήτης μετά το 1828 που έρχεται στην Ελλάδα το Γενάρη, αλλά και στα πρώτα στάδια σώζει την Επανάσταση, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, με την ρήτρα της ουδετερότητας.
και κάθε πρωτοβουλία που πήρε οδηγούσε στην προσπάθειά του να γίνει Ρωσικός πόλεμος, το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ την Ελληνική Επανάσταση, δηλαδή μετά την εκτέλεση του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου στις 10 Απριλίου, την Κυριακή του Πάσχα, προσπάθησε μέσω του Ρώσου πρέσβη του Στρόγανοφ στην Κωνσταντινούπολη και την ρωσική διακοίνωση της 6 Ιουλίου του 2021 να διακόπηκαν τις τουρκικές, αλλά να προκαλέσει και ρωσικό πόλεμο. Δεν το πέτυχε βέβαια. Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση όμως ο ελληνισμός έχει αυτά τα αερίσματα, τα οικονομικά, τα διπλωματικά, τα ναυτιλιακά, την εμπειρία, την πνευματική και ιδεολογική προετοιμασία για να μπορέσει να ξεκινήσει. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν μου επιτρέπετε να σας διαβάσω και την άποψη που έχει για τους φαναριώτες ο Καποδίστριας, για να δείτε πόσο ένας άνθρωπος που ζούσε στα ευρωπαϊκά σαλόνια και ήταν ένας διπλωμάτης τέτοιου επίπεδου, με καριέρα η οποία προβλεπόταν εξαιρετική, εν τούτης έχουν γίνει τέτοιες διεργασίες στο μυαλό και στην ψυχή του μεγάλου Καποδίστρια, ο οποίος καταλήγει στην εξής άποψη που έχει για τους φαναριώτες και για όσους πίστευαν ότι θα μπορούσε ο ελληνισμός να επιβιώσει στα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χρησιμοποιώ από το βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά «Φιλική εταιρεία», από τις εναλλακτικές εκδόσεις, το εξής χωρίο. Οι Αυστριακοί, ξέρετε, παρακολουθούσαν τον Καποδίστρια και από τον Υπουργό Αστυνομίας και τις πληροφορίες που είχε λάβει, μαθαίνουμε ότι ο Καποδίστριας, μιλώντας για τη φιλόμουσο εταιρεία, είπε το εξής. Η εταιρεία θα εξαπλωθεί σιγά σιγά και θα μπορέσει η Ελλάδα να ηγερθεί. Το έθνος είναι πάντοτε το αυτό, δεν αναπνέει παρά δια την ελευθερία. Έλληνες σκλάβοι δεν υπάρχουν, εκτός από εκείνους των πριγκιπονήσων, έναντι της Κωνσταντινούπολεως, εννοεί τους φαναριώτες. Αυτοί οι αξιολείπητοι που θέλουν να πλουτίσουν και να ανέβουν και καταλήγουν να χάσουν το κεφάλι τους όταν γίνουν ισχύ. Οι άλλοι Έλληνες των βουνών είναι ένα άλλο είδος ανθρώπου και ακριβώς εις αυτούς στηρίζεται και απευθύνεται το εν Αθήνες Λύκειον της εταιρείας των φιλομούσων. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για το κομμάτι της κοινωνικής διάστασης, δηλαδή των πλουσίων Ελλήνων, των Ελλήνων που κατέχουν θέση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είναι οι φαναριώτες, αλλά και του απλού λαού, ο οποίος επανδρώνει τα τμήματα των κλεφτών, των αρματολών και πιστεύει στην ιδέα της Επανάστασης. Παρόλο που είχε μεγαλώσει στα ευρωπαϊκά σαλόνια και παρόλο που είχε αυτή τη μόρφωση και αυτές τις θέσεις, αν απομονώσει κανείς την άποψη του Καποδίστρια, θα νομίζει ότι μιλάει κάποιος αναρχικός για το σύστημα. Ακριβώς έτσι. Και υπολογίστε ότι έχει και ένσταση σε σχέση με τον χρόνο έναντι της Επανάστασης. Δεν είναι δηλαδή ο παδός της ιδέας ότι είναι καλό να ξεσπάσει όπως ξέσπασε στις αρχές του 2021. Περί αυτού να πούμε λίγο τι έχει στο μυαλό της η Φιλική Εταιρεία. Η Φιλική Εταιρεία, καθώς αρχίζει και διευρύνεται και μεγαλώνει σε κάθε περίπτωση, ψάχνει για έναν αρχηγό. Ο Καποδίστριας, ως γνωστόν, δεν δέχεται αυτή τη θέση, την οποία αποδέχεται όμως ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, υπασπιστής του Τσάρου, που γίνεται τον Απρίλιο του 20 Γενικός Επίτροπος της Ανώτατης Αρχής Φιλικής Εταιρείας, ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας. Στα πλαίσια αυτά υπάρχει και ένα σχέδιο. Υπολογίζεται ότι αυτό που ονομάζουμε ως σχέδιο γενικών δημιουργείται, διαμορφώνεται, προφανώς αλλάζει κιόλας, γύρω στο Μάιο του 20 μέχρι το καλοκαίρι. Πολλοί λένε ότι το έφτιαξε ο Παπαφλέσσας, που είναι πολύ δυναμικός φιλικός. Αυτό ασφαλώς λαμβάνει υπόψη του και τη γενικότερη κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Θέλει να εντάξει τους Σέρβους, είναι πολύ σημαντικός ο σερβικός παράγοντας. Οι Σέρβοι είναι πολύ πολεμικός λαός, έχουν μεγάλη πολεμική εμπειρία από τις τρεις σερί επαναστάσεις που έχουν κάνει, το 4-13, το 14 και το 15-17. Έχουν στο πρώτο διάστημα τον Καραγεώργιεβιτς, δολοφονία του 17 και μετά τον Ομπρένοβιτς. Οι Σέρβοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να επαναστατήσουν και να κινητοποιηθούν από εκείνους με τους Έλληνες. Περιλαμβάνει ένα σχέδιο εμπρισμού του τουρκικού στόλου στο ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης από τους Έλληνες με ελάχιστες ναύτες που είναι πάνω. Υπήρχαν και σενάρια, για να μην μπούμε σε λεπτομέρειες, ακόμα και απαγωγής, ας το πούμε έτσι, των Οθωμανικών πλοίων. Υπήρξε ένα σχέδιο το οποίο αφορούσε την γενική κινητοποίηση των Βαλκανίων και τα σχέδια που αφορούν τη συνεργασία με τον Βλαδιμιρέσκου, με τους Βλάχους δηλαδή, στη Βλαχία, στη Μικρή Βλαχία, στην Κραϊόβα, που από το Γενάρη έχουν επαναστατήσει το 2021.
Και σε κάθε περίπτωση ουδετεροποίηση του Μεχμέτ Αλή. Έβλεπε ήδη η φυγική εταιρεία την ισχύ του Μεχμέτ Αλή. Αυτά τα σχέδια διαμορφώθηκαν και καθουδόν. Υπήρξε και ένα σχέδιο του Σεπτέμβριο από τον Σάβα Καμινάρη, ο οποίος είναι, για να δώσω στους ακροατές μας να το καταλάβουν, ας πούμε αρχηγός της φρουράς της Βουκουρεστίου, τοπικά εκεί στην Βλαχία, το οποίο λέγεται πολεμικό σχέδιο, που βάζει πιο τεχνικά ζητήματα για το πώς θα αξιοποιηθούν οι Σέρβοι επαναστάτες, οι Βλάχοι επαναστάτες μαζί με τους Έλληνες. Και τον Οκτώβριο του 20 διαμορφώνεται και το σχέδιο γενικών περί Κωνσταντινούπολεως, το οποίο αφορά την επανάσταση μέσα στην Κωνσταντινούπολη και το οποίο από ό,τι φαίνεται το συντάσσει και το οργανώνει ο Διονύσιος Ευμορφόπουλος. Αυτό αφορά μια επανάσταση μέσα στην πρωτεύουσα του Σουλτάνου, απαγωγή ή εξόντωση του Σουλτάνου, τον εμπρισμό του στόλου, μεγάλες πυρκαγιές, αλλά και μάχες από ενόπλους μέσα στην πρωτεύουσα. Είχε πολύ μεγάλο σχέδιο η φιλική εταιρεία, πολύ φιλόδοξα μπορούμε να τα πούμε, αλλά δείχνει και την πίστη των ανθρώπων που σχεδίασαν όλα αυτά. Παράλληλα υπάρχουν περιοχές που δεν μπορούν να πάρουν μέρος, όπως είναι η Κύπρος για παράδειγμα, και γι' αυτό γίνονται επαφές με τον Αρχιεπίσκοπο του Πριανού, που θανατώθηκε μετά τον Ιούλιο του 2021, για να συνδράμει οικονομικά σε κάθε περίπτωση. Πάντως στις 27 Οκτωβρίου, το είναι σημαντικό, στις 7 Οκτωβρίου του 20 γίνεται η σύσκεψη στο Ισμαήλιο. Εκεί αποφασίζεται να ξεκινήσει η επανάσταση από τις ηγεμονίες. Να σημειώσουμε εδώ ότι στις ηγεμονίες δεν μπορούσε να μπει ο Οθωμανικός στρατός, να περάσει δηλαδή βόρεια του Δούναβη, με βάση τη συνθήκη του Βουκουρεστίου του 1812 που έληξε το Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Αυτό είναι μεγάλο ατού για την ελληνική υπόθεση, διότι στην Μολδοβλαχία μπορούν να δράσουν οι επαναστάτες χωρίς την απειλή Οθωμανικού στρατού. Δεν υπάρχουν Οθωμανικά στρατεύματα στην Μολδοβλαχία. Μετά θα δοθεί άδεια από τον Τζάρο όμως την 1η Μαΐου του 1921 και θα περάσει ο Οθωμανικός στρατός στο Δούναβη και όπως γνωρίζουμε θα καταστήλει την επανάσταση και το κίνημα την ψηλάει. Ήταν κάτι που το υπολόγιζαν όμως αυτό. Υπολόγιζαν αυτό ότι δεν θα δώσει την άδεια ο Τσάρος να εισβάλλουν τα Οθωμανικά στρατεύματα. Βεβαίως. Και γι' αυτό και ο Ιψηλάντης όταν θα βγάλει την περίφημη προκήρυξη 24 Φεβρουαρίου, μάχου υπερπίστεως και πατρίδος, θα φωτογραφίσει τον Τζάρο ως ηγέτη. Αυτό γίνεται για επικοινωνιακούς και προπαγανδιστικούς λόγους, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορούσε να είναι ο Τσάρος ο ηγέτης, αλλά δείχνει ότι υπάρχει μια Ρωσία πίσω. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο εκείνη την εποχή, μετά από τόσα αλλεπάλληλα επαναστατικά κινήματα αποτυχημένα και τόσες σφαγές και τόσες καταστροφές, ιδίως στα ορλοφικά, να πιστεί ο μέσος Έλληνας, ο φτωχός άνθρωπος, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, να μπει χωρίς καμία προετοιμασία, όπως νόμιζε αυτός, σε μια τέτοια επανάσταση εναντίον μιας αυτοκρατορίας, επαναλαμβάνω, που είναι τεράστια. Και ιδιαίτερως με τα ορλοφικά που η ηθική αυτούργη της καταστροφής ήταν η Ρώση πάλι. Ασφαλώς. Γιατί εκεί χρησιμοποιήθηκε ο ελληνισμός και αυτός για να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα σε κάθε περίπτωση, αλλά και οι Ρώσοι για να εξυπηρετήσουν τα δικά του. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Δηλαδή υπήρχε μια καχυποψία αν θα μας βοηθήσει η Ρωσία. Είναι σαφές αυτό. Έτσι, οι θεωρίες περί ξανθού γένους κλπ. Η απόφαση λοιπόν στο Ισμαήλ είναι ο Ιψηλάντης να πάει, ο Αλέξανδρος Ιψηλάντης πάντα, να κατευθυνθεί προς στο Μουριά, ενώ η επανάσταση θα ξεκινήσει από τη Μολδοβλαχία σε συνδυασμό με την βοήθεια των Σέρβων, των Βλάχων κλπ. Όπως είπαμε. Αυτό θα αλλάξει σε μια νέα σύσκεψη στο Κισνόβιο, το Κίσινεφ της σημερινής Μολδαβίας, τότε Ρωσική Βεσσαραβία. Στις 24 Οκτωβρίου παίρνει η απόφαση για να πάει η επανάσταση στις 15 Νοεμβρίου. Την 1η Νοεμβρίου ακυρώνεται και αυτό. Και κάπου αρχίζει και χαλαρώνει το πράγμα. Δεν είναι σαφές πότε θα ξεκινήσει η επανάσταση. Η τελική απόφαση παίρνεται πάλι στο Κίσινεφ, στο Κισνόβιο, στις 16 Φεβρουαρίου, που παίρνεται η απόφαση για έναρξη της επανάστασης, δηλαδή να περάσει ο Ιψηλάντης με ένοπλα τμήματα από τη Ρωσία, τον Προύθο ποταμό, στις 27 Φεβρουαρίου. Η κίνδυνη όμως σύλληψής του και τα γράμματα που λαμβάνει από φιλικούς, το Σούτσο, το Σέκερ και άλλους, να επιταχύνει, διότι το μυστικό έχει προδοθεί και υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, ακόμα και σύλληψη του Ιψηλάντη στη Ρωσία, τον κάνει να περάσει τον Προύθο ποταμό στις 22 Φεβρουαρίου. Ήδη το Γαλάτσι έχει απελευθερωθεί από τις 21 Φεβρουαρίου και έτσι να ξεκινήσει η επανάσταση στις ηγεμονίες. Εδώ το σταματάμε, γιατί το θέμα επανάσταση πρέπει να είναι και κάτι ανεξάρτητο στα πλαίσια του πρώτου μεγάλου έτους. 1821. Ο Ιψηλάντης είναι, και το κλείνω κύριε Δαμαβολίτη, ο Ιψηλάντης είναι κατά της ξένης παρέμβασης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ξαναχρησιμοποιώ εδώ το βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά, ο οποίος έχει και
κείμενα τα οποία είναι πρότυπα, δηλαδή τα σχέδια της φιλικής εταιρείας, ναι, είναι πρωτογενείς πηγές και είναι και πολύ ενδιαφέρον να διαβάσουμε από το πρωτότυπο πώς ακριβώς σκεφτόταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο οποίος γράφει σε ένα σημείο «Ιξεύρω ότι εις όλων τας καρδίας», λέει στο Ισμαήλ στις 8 Οκτωβρίου του 20, «είναι ριζωμένη η μητέα εκείνη πρόληψης ότι ποτέ μόνοι μας δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε, αλλά πρέπει να προσμένουν από ξένου στην σωτηρία μας. Έκαστος νονεχής μπορεί να γνωρίζει πόσο ψευδής είναι η πρόληψη αυτή, αρκεί μόνο να βαθύνει στα πράγματα της πατρίδας μας». Και αφού γράφει βέβαια πόσες δυνατότητες έχουν οι Έλληνες από μόνοι τους να τα καταφέρουν, κλείνει λέγοντας «έχει πάντοτε προοφθαλμόν ότι ποτέ ξένος δεν βοηθεί ξένων χωρίς μεγαλότατα κέρδη. Το αίμα το οποίο θέλουν συχύσει οι ξένοι δι' μας, θέλουμε να το πληρώσει ακριβότατα. Και ουέι στην Ελλάδα, όταν συστηματική δεσποτεία ενθρονιστεί εις τα σπλάχνα της. Όταν όμως μόνοι μας αποσύσουμε το ζυγό της τυραννίας, τότε της Ευρώπης η πολιτική θέλει βιάσει όλα στα ισχυράς δυνάμεις να κλείσουν με εμάς συμμαχίας και επιμαχίας αδιαλύτους». Δέστε πόσο μακριά έβλεπε ο Υψηλάντης μέχρι την έλευση μιας ξένης δυναστείας, των Βίτελσμπαχ με τον Όθωνα το 1833. Αν ήταν σημερινή εποχή, σίγουρα θα είχε στην ρεαλιστική σχολή σκέψης με όλα αυτά που περιγράφει. Θέλω να κλείσουμε με το ερώτημα, γιατί όλο αυτό που μας περιγράφεται... Εκεί ακριβώς θα πήγαινα και εγώ με το ερώτημα. Αν ήταν όρημη η επανάσταση, ήταν όρημες συνθήκες για να γίνει το βήμα, γιατί υπάρχει πολλή παραφιλολογία ότι θα έπρεπε να περιμένουμε περισσότερο, πρέπει να γίνει μεγαλύτερη προετοιμασία και το καθεξής. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη που μας περιγράψατε, το ότι είχε ανοίξει πάρα πολύ το μυστικό, το ότι ήταν αυτές οι εσωτερικές καταστάσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και όλα τα υπόλοιπα, ήταν τελικά όρημες συνθήκες για να γίνει το βήμα? Πολύ ωραία. Αυτό είναι και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα, που ειδικά τώρα που πέρασαν τα 200 χρόνια για την επέτειο της Επανάστασης τέθηκε και υπήρξαν απόψεις, υπήρξε και μια αρθρογραφία γύρω από αυτό, όχι όσο θα έπρεπε εκτεταμένη και εμπλουτισμένη, αλλά ήταν σημαντικό. Το πολύ γενικό είναι τα αρνητικά, δηλαδή ότι η Ελληνική Επανάσταση ξεσπάει σε μια περίοδο που η Ιερά Συμμαχία έχει διαμορφώσει ένα δυσμενές πολιτικό περιβάλλον για κάθε επανάσταση, είτε κοινωνική και πολιτική, είτε και εθνική, εθνικοαπελευθερωτική, όπως ήταν η δική μας. Ένα θετικό στοιχείο ασφαλώς, το περιγράψαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ήταν η αποδυνάμωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η παράλληλη ισχυροποίηση του ελληνισμού, όπως είπαμε σήμερα, οικονομικά, πνευματικά, σε επίπεδο ναυτιλίας, δημογραφίας, στρατιωτική και ναυτική εμπειρία, αλλά και η μεγάλη θέση που κατέχουν οι Έλληνες στην Οθωμανική διοίκηση, η οποία αξιοποιήθηκε. Έτσι, ένα ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι όταν μάθανε τα νέα οι Τούρκοι ότι υπάρχει μια κινητοποίηση και ότι όπως προδόθηκε το μυστικό της φιλικής εταιρείας από το Κουμουνδουράκι, παράδειγμα που σας έλεγα, και έφτασε στα αυτιά του Καλέντε Φέντη στην Κωνσταντινούπολη μέσω του Στράνκτορ, του Άγγλου πρέσβη, η πύλη έστειλε τον δραγουμάνο πιστόλ, τον Νικόλα Ομουρούζη, τον οποίο εκτέλεσαν στην ένδειξη της Επανάστασης, να ελέγξει τη φήμη. Ο Ομουρούζης έκανε μια έκθεση, γύρισε πίσω, καθησύχαζε του Καλέντε ότι όλα αυτά είναι φήμες και ιδίως διασπορά φημών από τον Αλυπασά, και ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο επανάστασης. Αυτά από ό,τι γίνανε το Μάιο του 20. Άρα οι σημαντικές θέσεις που κατέχουν οι Έλληνες στην Οθωμανική διοίκηση ήταν αξιοποιήσιμες. Ένα επιχείρημα λέει ότι θα έπρεπε να προετοιμαστεί το ΚΕΝ. Θα προετοιμαστεί πνευματικά. Και αυτό το ζήτημα ετέθη. Δηλαδή η επανάσταση να μετατεθεί για τα επόμενα 10, 20, 30 χρόνια, ώστε να οριμάσει ο ελληνικός λαός, να μορφωθεί περισσότερο, να συγκροτηθεί πνευματικά και ιδεολογικά περισσότερο και τότε να ξεσπάσει η επανάσταση. Σε συνάρτηση με αυτό το επιχείρημα υπήρχε και η άποψη η οποία έλεγε ότι σταδιακώς θα συνέβαινε ό,τι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δηλαδή οι Τούρκοι υστερούσαν σε όλα τα επίπεδα εναντί των Ελλήνων, πνευματικά και οικονομικά και πολιτιστικά, και κατά συνέπεια θα εκχωρούσαν υπό μία έννοια την εξουσία στους χριστιανούς. Το πιο ισχυρό κομμάτι των χριστιανών είναι οι Έλληνες, άρα λίγο πολύ η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα μεταβαλλόταν σε μια ελληνική αυτοκρατορία στις επόμενες δεκαετίες. Κάτι σαν το παράδοξο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το παράλληλο σχήμα που συνέβη, όπου η Ανατολική Ρωμαϊκή έγινε σιγά σιγά Βυζαντινή και πλέον προς τον 12ο αιώνα μια ελληνική μεσαιωνική αυτοκρατορία.
Εγώ υποστηρίζω το αντίθετο προσωπικά. Και πολλοί άλλοι, φυσικά πολύ σημαντικότεροι από μένα, ασφαλώς. Τα επιχειρήματα εναντίον αυτής της άποψης. Το πρώτο βασικό επιχείρημα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο παράγων τεχνολογία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε εκπονήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης του στόλου και του στρατού της. Δηλαδή, είχε σκοπό να φτιάξει τακτικό στρατό όταν θα εξόντωνε τους γενιτσάρους. Ήθελε να φτιάξει ένα πολεμικό ναυτικό που σιγά σιγά στη δεκαετία του 30 και του 40, αν δεν γινόταν επανάσταση, θα μετατρεπόταν σε ατμοκίνητο, το οποίο σήμαινε σιδερένια πλοία με πιο ισχυρά πυροβόλα και άρα η χρήση πυρπολικών δεν θα περνούσε στην ιστορία ως το ελληνικό ναυτικό έπος 1821. Άρα ο ελληνικός στόλος πολυπληθής μεν ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει πλέον τον Οθωμανικό στόλο. 30 χρόνια δηλαδή αργότερα ο Κανάρης δεν θα είχε δουλειά να κάνει. Ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Αφήστε που ο Κανάρης θα ήταν πολύ μεγαλύτερος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τι είδους ηγεσία θα είχαμε 30 χρόνια αργότερα. Ο Κολοκοτρώνης θα ήταν πάνω από, θα ήταν 80 χρονών. Αν δηλαδή η Επανάσταση ξεκινούσε το 1850 για παράδειγμα, ενδεχομένως να μην ζούσε κιόλας, γιατί ήταν γεννηθείς το 1770. Αυτό ήταν ένα ζήτημα πολύ σημαντικό. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός αν θα χανόταν η εμπειρία των κλεφταρματολών. Σταδιακώς με τις μεταρρυθμίσεις, οι κλεφταρματολοί θα έβγαιναν από το παιχνίδι. Άρα θα υπήρχε έλλειψη πολεμικής εμπειρίας. Φυσικά έλλειψη μεγάλων ηγετών, όπως είπατε. Πιο μεγάλη σε ηλικία είναι ο Κολοκοτρώνης, είναι ο Γεωργάκης Ολύμπιος που πολέμησε και πέθανε στις ηγεμονίες, είναι ο Ανδρέας Μιαούλης. Αυτοί είναι περίπου γεννηθέντες το 1770. Αυτοί οι άνθρωποι το 1850 δεν θα ζούσαν καν. Επίσης δεν θα υπήρχε ο Καποδίστρια. Δεν θεωρείται δεδομένο ότι ο Καποδίστρια θα ήταν υπουργός εξωτερικών μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Επίσης θα αναπτυσσόταν ο εθνικισμός των άλλων Βαλκάνιων λαών, των Σέρβων, των Ρουμάνων με τη μορφή Βλάχων και Μολδαβών, των Αλβανών ασφαλώς που ήταν πολύ ισχυρός παράγοντας, οι Αλβανοί ήταν και πολεμικοί και φυσικά κάποια στιγμή θα αυτονομούνταν όπως συνέβη μετά το 1830 και των Βουλγάρων. Επίσης η ισχυροποίηση του κεντρικού μηχανισμού διοίκησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας φάνηκε μετά τη λήξη της Επανάστασης, όπου κατέστειλε με χαρακτηριστική ευκολία, θα έλεγα, τους Αλβανούς, τους Βόσνιους μουσουλμάνους, τον Γκραντάσεβιτς δηλαδή, είναι μια άλλη ιστορία των μουσουλμάνων της Βοσνίας, τον Πασά της Βαγδάτης. Και το τελευταίο που θα έλεγα ως σημαντικό επιχείρημα είναι πρώτον ότι ίσως δεν υπήρχε η τάξη των φαναριωτών, δηλαδή το ρόλο που έπαιξαν, το συνωμοτικό ας το πούμε, ο μεγάλος δραγουμάνος της πύλης, ο διερμηνέας του στόλου, οι ηγεμόνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας. Ίσως υπήρχε άνοδος του τουρκικού εθνικισμού που σίγουρα θα υπήρχε με έναν σταδιακό εκτουρκισμό της αυτοκρατορίας. Κατάσταση που την είδαμε πιο αργά βέβαια με τους νεότουρκους το 1908 και όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη και την πλήρη εξόντωση των χριστιανών της Ανατολής. Τελευταίο και πιο σημαντικό, δεν θα υπήρχε ο Αλί Πασάς. Αυτό είναι μια πλειάδα επιχειρημάτων που σας περιέγραψα και δείχνει ότι το 1821 ήταν η κατάλληλη μάλλον στιγμή και είχε μελετηθεί πολύ σοφά από τους ηγέτες της Φινικής Εταιρείας. Και επιπλέον, όταν είσαι 400 και 500 χρόνια υπόδουλος, δεν μπορείς να περιμένεις. Γι' αυτό το, και κλείνω κιόλας, γι' αυτό το οποίο ερώτημα που ετέθη τώρα, και είναι και πολύ σημαντικό βέβαια, για το αν ήταν ο κατάλληλος χρόνος, προσωπική μου άποψη ότι ήταν ο κατάλληλος χρόνος, απαντά και ο Βικέλας, ο Δημήτριος Βικέλας, ο φιλόλογος και έμπορος και πολιτικός και ιστορικός, ο οποίος θέτει ένα ζήτημα κατά πόσον θα μπορούσε να υπάρξει μια έννοια μετάβαση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή εκ χριστιανισμού σταδιακού, ανόδου των χριστιανών και μεταβολής της σε μια ας το πούμε τύπης ελληνικής αυτοκρατορίας κατά το πρότυπο της μετάβασης από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Γράφει λοιπόν ο Δημήτριος Βικέλας: «Έθνη κλείνοντα τον αυχένα εις τη δουλεία και μόνην διέξοδον ζητούντα εν τη διαφθορά των κυρίων των, δεν είναι άξια της ελευθερίας. Η αναγέννηση της Ελλάδος δεν έπρεπε να γίνει δια πασάδων χριστιανών. Η ελευθερία έπρεπε να ανακτηθεί ως ανεκτήθη δια της σπάθης και δια θυσιών ακαταλογίστων». Αυτό είναι μια απάντηση σε όσους πίστευαν ότι μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω μεταβατικών πολιτικών σχημάτων όπως είναι ένα αυτόνομο υποτελές κρατήδιο ή ένα αυτόνομο πασαλίκι ή μια διαδικασία πολύχρονη μετάβασης από την Οθωμανική εξουσία
προς μια πιο χριστιανική εξουσία και σιγά σιγά προς μια ανεξαρτησία, θα συνέβαινε ομαλά. Δεν θα συνέβαινε ομαλά και γι' αυτό οι πρόγονοί μας πολύ σοφά επέλεξαν την επαναστατική οδό, η οποία παρόλες τις δυσκολίες που θα πούμε και πιθανά σε άλλες εκπομπές και παρόλα τα μεγάλα προβλήματα, απέδωσε. Έφτιαξε ένα μικρό κρατήδιο, αλλά έφτιαξε ένα κράτος ανεξάρτητο, έστω και σε μεγάλο βαθμό ελεγχόμενο από τις ξένες δυνάμεις. Έγινε η αρχή. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε και θα τις λεπτομέρειες και το πώς έβλεπαν οι ξένες δυνάμεις την ελληνική επανάσταση και τι ήθελε ο καθένας. Από αυτό το πούμε σε επόμενη εκπομπή. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βάρσο, και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη ιστορική ενότητα. Γεια σας. Και εγώ, κύριε Δαμαβολίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.